Με το πιο γλυκό της χαμόγελο, με μια ζεστή αγκαλιά και με την ευγένειά της μας υποδεχόταν καθημερινά μέσα από το Σίγμα. Ήταν το πιο σταθερό μας ραντεβού, κάπου εκεί όταν τελείωνε το μεσημέρι και μας προέτρεπε να το ζούμε με αισιοδοξία και πολύ κέφι. Είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας, της ίδιας αυτής πόρτας που ανοίχτηκε για την ίδια πριν 5 χρόνια για να μπει στις ζωές μας τηλεοπτικά. Δεν το κυνήγησε, αντιθέτως ήρθε από μόνο του, αβίαστα, ξαφνικά, και ευτυχώς δεν το αρνήθηκε. Την αγαπά ο Φακός, μα πιο πολύ την αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό που την έβαλε ψηλά στις επιλογές του. Δεν προσποιήθηκε στιγμή, δεν θα μπορούσε άλλωστε γιατί είναι αυθεντική, δεν κόπιαρε ούτε περπάτησε στα σίγουρα. Τόλμησε και έκανε καινούργια πράγματα στην τηλεόραση. Έφερε την παράδοση, τη μουσική και τα ιδανικά του τόπου πιο κοντά στο κοινό. Κέρδισε το στοίχημα γιατί ό,τι έχτιζε σιγά σιγά ήταν με δουλειά και αγάπη. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Βασιλική Χατζιαδάμου, ένα πρόσωπο που έσπασε το γυαλί και κατάφερε να μπει στα σπίτια μας. Της επιτρέψαμε να γίνει πιο όμορφη από γευματινή μας παρέα. Σας προσκάλεσε στο πλατό, μοιράστηκε μαζί σας όλα όσα την προβλημάτισαν και γινόμασταν όλοι μια παρέα. Μαζί της μοιραστήκαμε στιγμές, ιστορίες, προβληματισμούς, εικόνες, μυρωδιές. Πορευτήκαμε χέρι-χέρι και αφαιθήκαμε στην ειλικρίνεια και την αλήθεια της. Χρόνια τώρα, γι' αυτό και αγαπήθηκε τόσο. Μας εξομολογήθηκε πράγματα, της λύσαμε απορίες που γεννήθηκαν μέσα στην εκπομπή και αποκαλύψαμε μυστικά. Δεν την ένοιαζε να μαθευτούν. Άλλωστε όλοι εσείς τηλεθεατές είστε για την ίδια η φίλη, η συντροφιά της. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Τους τελευταίους 10 μήνες η Βασιλική τους πέρασε στο πλατό, το δεύτερο της σπίτι, μαζί με την οικογένειά της. Έτσι ένιωθε τους συνεργάτες της αλλά και όλους εσάς. Ένιωσε πολλά, μοιράστηκε μαζί μας τις αγωνίες της, την είδαμε να συγκινείται, να κλαίει, να γελά δυνατά, να χορεύει και να τραγουδά. Είναι σπουδαία μητέρα, μια τρυφερή σύζυγος και μια εκπληκτική συνεργάτης. Δεν την ένοιαζε να φαίνεται συνέχεια. Αντιθέτως, έδινε χρόνο και χώρο στους συνεργάτες της. Γι' αυτό την κάνει ξεχωριστή. Δεν δούλευε ατομικά. Οι ομάδες είναι που κάνουν θαύματα. Τα συνηθίζει να λέει. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω. Την ευχαριστούμε γιατί είναι αυθεντική. Την ευχαριστούμε γιατί δεν μας άφησε στιγμή από το πλευρό της. Την ευχαριστούμε για όλα όσα διεκδίκησε για την ομάδα της. Την ευχαριστούμε γιατί δεν άλλαξε στιγμή και παρέμεινε αυτό το αγνό και αληθινό πλάσμα. Βασιλική μου, σε ευχαριστούμε για όλα. Καλό καλοκαίρι. Δεν λέμε αντίο, λέμε απλά στο επανειδή. Για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει, δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Παρακαλούσαμε τον σκηνοθέτη εμείς να μας ανοίξει τα όργανα να παίξουμε χωρίς να μιλήσετε, παιδιά. Θέλω να αφιερώσουμε την τραγουδία και την αγαπημένη θέτρα. Σ' αγαπώ γιατί σ' ωραία. Σ' αγαπώ γιατί σ' ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
άνοιξε το ένα φύλλο και άνοιξε το ένα φύλλο την εικόνα σου να δω.